η πολιτική και η οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης ήταν, νομίζω, και κατά τους ίδιους, όπως σας είπα προηγουμένως, εξακολουθεί να είναι και σήμερα, παρά τις διαφορές ως προς τα μέσα και τον σκοπό, να είναι η πιο ριζοσπαστική πρόταση διεθνούς συνεργασίας, η οποία είναι επενδυμένη με ιδεολογικό χαρακτήρα του τελευταίου αιώνα. Ήδη από το 1957, αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης και τη δημιουργία της τότε ΕΟΚ, η οποία είχε ακολουθήσει την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα πολιτικής συνεργασίας που ήταν η περίφημη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Άμυνας, την οποία και αυτή καρατόμησε ο μόνιμος πολιτικός εκπρόσωπος της Ευρώπης η Γαλλία. Όλη αυτή η διαδικασία ήδη από το 1957 άρχισε να απομακρύνεται από τον αρχικό της στόχο. Η αιτία δεν ήταν άλλη βέβαια από την επιφύλαξη, την ρηχή μάλλον επιφύλαξη, ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών στην εκχώρηση περαιτέρω εθνικής κυριαρχίας. Το ομοσπονδιακό μοντέλο που θα επέτρεπε τη διατήρηση των διαφόρων ταυτοτήτων που συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά ταυτόχρονα περιόριζε την εθνική κυριαρχία, έμοιαζε απολύτως εξωπραγματικό. Έπρεπε να φτάσουμε το 1976, όταν ελήφθη η πρώτη απόφαση για την άμεση και καθολική εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες των 10, των 9 και μετά κατόπιν με την ένταξη της Ελλάδας 10 χωρών της Ευρώπης, για να ξαναπροσανατολιστεί η ΕΟΚ τότε προς το στόχο της Ομοσπονδίας. Οι εκλογές αυτές έδωσαν και την ορμή στους φεντεραλιστές του Αλτιέρο Σπινέλη να αρχίσουν να επεξεργάζονται και να υποβάλουν τελικά το 1984 το σχέδιο συντάγματος για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς έγκριση στο τότε εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τότε το ευρωπαϊκό κίνημα είχε τεράστια απήχηση. Και εγώ ακόμη ως νέος υπάλληλος στις αρχές της δεκαετίας του 80 είχα αντιληφθεί ότι όλη η πολιτική και διοικητική εξουσία των τότε δομών ήταν φεντεραλιστές και μας καλούσαν συνεχώς σε εκδηλώσεις τέτοιες. Ο Σπινέλη αντελήφθη το υπέβαλε το σχέδιο αυτό στο Κοινοβούλιο γιατί, όπως είπε και ο κύριος Τριάζης, ήθελε αυτή η νέα πορεία να πηγάζει μόνο μέσα από ένα Κοινοβούλιο. Αμέσως λοιπόν μετά, το 1979, προχώρησε με πρότασή του η δημιουργία μιας Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία όρισε εισηγητή τον Σπινέλη, προκειμένου να επεξεργαστεί αυτό το περίφημο σχέδιο συνθήκης. Το Σύνταγμα εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, όπως και στο μανιφέστο του πρότεινε τη δημιουργία μιας ομοσπονδίας, με στόχο να φέρει τόσο κοντά τις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να μην ξαναχρειαστεί ποτέ να ξαναγίνει πόλεμος στην Ευρώπη. Και αυτό βέβαια σε αντίδραση προς τις υπερβολές του εθνικισμού, και εν μέρει για να εξουδετερώσει την παραδοσιακή διαίρεση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς και να δημιουργήσει βέβαια μια νέα διαίρεση μεταξύ ευρωπαϊστών και ευρωσκεπτικιστών. Λοιπόν, στο σύνταγμά του, σε αυτό το σύντομο λιτό, 18 σελίδες, 80 τόσα άρθρα, σε αντίθεση με τις 350 σελίδες του ενοποιημένου κειμένου της μεταρρυθμιστικής συνθήκης, δηλαδή της συνθήκης της Λισαβόνα, η οποία αντικατέστησε το καρατομηθέν Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, πάλι από τους Γάλλους. Έτσι, στο σύνταγμά του αυτό, που είναι τόσο εύκαμπτο όσο και το αμερικανικό, γιατί ακολούθησε τα πρότυπα του αμερικανικού συντάγματος, σχεδίασε το σχήμα που θα ήθελε να έχει η Ένωση. Προέβλεψε και αύξησε τις αρμοδιότητες στους κέριους τομείς
έδωσε νομοθετική εξουσία σε ένα διοικό σύστημα, κοινοβούλιο, συμβούλιο υπουργών, βουλή και ουσία, το οποίο προσέγγιζε το φεδεραλιστικό, προκειμένου ακριβώς για να εξισορροπήσει αυτές τις δύο εξουσίες, το συμβούλιο δηλαδή των κρατών με το κοινοβούλιο. Όπως έλεγε για την δημοκρατία και την ελευθερία στην Ευρώπη. Το σύνταγμα αυτό βυθίστηκε άφθαντρο από τις κυβερνήσεις. Βέβαια, δημιούργησε μια απολύτως νέα δυναμική. Και έτσι φτάσαμε στο 1986, όπου τα κράτη-μέλη υιοθετούν την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη οικονομικού χαρακτήρα, προκειμένου να δοθεί μεγάλη όθηση σε αυτή τη δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και να ξεπεραστεί η στασιμότητα, να αποκτήσει η Ένωση νέες αρμοδιότητες και να προσελκύσει νέα μέλη, Ισπανία, Πορτογαλία.